Το πρώτο του φιλικό παιχνίδι έδωσε το απόγευμα της Κυριακής ο Λεβαδιακός. Οι Βιωτοί αντιμετώπισαν τη Λάρισα στο Καρπενήσι, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες χωρίς τέρματα. Οι παίκτες του Ακιμάτζιου είχαν την ευκαιρία να ξεμουδιάζουν από τις δυνατές προπονήσεις, με τον προπονητή του Λεβαδιακού να κάνει αρκετές δοκιμές. Την πρώτη τους εμφάνιση έκαναν 4 από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας και συγκεκριμένα οι Μπάγι, Τσόμο, Ζησόπουλος και Μπαστακός. Να περάσουμε στο φιλμ του αγώνα, στο 32ο λεπτό, ο Χούπτσεφ έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Φρίουι έπιασε την κεφαλιά με τον Επασί να μπλοκάρει. Ένα λεπτό αργότερα, ο Σαββαντογκό πάσαρε στο Σουμπίνιο, αυτός έκανε το σουτ έξω την περιοχή, με την μπάλα να φεύγει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Θεοδωρόπουλου. Στο 42, ο Σουμπίνιο έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Ζησόπουλος έπιασε την κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει out. Στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 62, ο Παπαφώτης έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Σαχίτη έπιασε την κεφαλιά, με τον Μπάγιτς να αποκρούει εντυπωσιακά. 3 λεπτά αργότερα, ο Μαρκόφσκι από καλή θέση έκανε το σουτ, το οποίο όμως δεν ήταν καλό και έφυγε out. Στο 80, ο πρώην παίκτης της Λαμίας, ο Πίτη, εκτέλεσε απευθείας το φάουλ για τη Λάρισα, με την μπάλα να φεύγει out. Τελευταία καλή φάση του αγώνα στο 90, με τον Τζαμπούρι να εκτελεί το φάουλ από τα δεξιά, ο Λιάγκας έκανε την προβολή, που έφυγε λίγο out. Επόμενο φιλικό για το Λεβαδιακό την 5η 26 Ιουλίου με αντίπαλο τον Πας Γιάννηνα και πάλι στο Καρπενήσι. Εντάξει, πιστεύω ότι ήταν ένα τεστ για τις δύο ομάδες. Για μας ήταν το πρώτο φιλικό. Τα συμπεράσματα είναι θετικά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Δοκιμάσαμε και κάτι διαφορετικό σήμερα, το οποίο με μία προπόνηση το έχουμε διδάξει την εβδομάδα αυτή. Και με τα νέα παιδιά που έχουμε, νομίζω σε γενικές γραμμές ήταν ένα θετικό τεστ για την ομάδα μας. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε πάρα πολλές φάσεις και οι δύο ομάδες είναι στο στάδιο τώρα της προετοιμασίας. Ο στόχος είναι η προπόνηση παρά το αποτέλεσμα. Για μας ήταν σημαντικό ότι είχαμε καλή εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι. Ναι, ήταν ένα παιχνίδι προετοιμασίας και για τις δύο ομάδες. Δύο ομάδες οι οποίες αγωνιζόταν με τον ίδιο σχηματισμό. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά και τα συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να βγάλουμε. Κρατάω τη διάθεση των ποδοσφαιριστών μου καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σίγουρα είχαμε πάρα πολύ όμορφες στιγμές όσον αφορά τον τρόπο τον οποίο αγωνιζόμασταν. Θέλουμε να βελτιώσουμε όμως αρκετά πράγματα και κυρίως φτάνουμε καλά την μπάλα έως τα 2/3 του γηπέδου, αλλά από εκεί και πέρα αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά όχι δημιουργία θα έλεγα, προς την κίνηση μέσα στην περιοχή, καλύτερο γέμισμα της περιοχής. Νομίζω όμως ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό. Παίξαν δύο δεκάδες, 45 λεπτά τα παιδιά, δείξαν ένα καλό πρόσωπο, θα έλεγα, για τα δεδομένα της χρονικής στιγμής στις οποίες βρισκόμαστε στην προετοιμασία. Για μας αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη εβδομάδα, είναι η πιο δύσκολη. Κρατάω θετικά συμπεράσματα. Εντάξει, αυτά φιλικά εδώ πάνω γίνονται για να φέρουμε το ρυθμό των προπονήσεων. Πιστεύω ότι ήταν ένα καλό τεστ για μας. Από εδώ και πέρα δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα για να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι μπορούμε.